Σε αυτή την παρουσίαση θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα παρατηρήσουμε πίνακες και θα παίξουμε μαζί τους. Θα αναρωτηθούμε τι θα γινόταν αν... Θα ξεκινήσουμε με τον Νικόλαο Γίζη, ένα ζωγράφο που γεννήθηκε στο νησί της Τίνου το 1842. Είχε πολλά αδερφάκια, άλλα 5, και ο μπαμπάς του ήταν ξυλουργός. Πολύ νωρίς όμως μετακομίσανε στην Αθήνα για να σπουδάσει το παιδί τους ζωγράφος. Και πράγματι έγινε σπουδαίος ζωγράφος. Είδα εγώ εδώ την εικόνα του με αυτά τα ρούχα και σκέφτηκα πώς θα ήταν αν ήταν στη σημερινή εποχή. Οπ! Δεν μας φαίνεται τώρα πια τόσο παλιός, ε! Και μετά λέω, ζωγράφος ήτανε, για να τον τοποθετήσω σε άλλο χώρο. Όπα, νάτος, έτοιμος να ζωγραφίσει. Ελάτε, ελάτε, μοντέλα, στηθείτε να σας ζωγραφίσω. Και ξέρετε ποιο ήταν ένα από τα μοντέλα που ζωγράφισε? Αυτός ο καημένος ο ζαχαροπλάστης, που του σπάσε το κορδονάκι που ήταν δεμένο το κρασί, γλίστρησε, τρόμαξε και τον τσάκωσε ο ζωγράφος σε αυτήν εδώ τη φάση. Όμως, τι να είναι αυτό που τον τρόμαξε? Σκέφτηκα λοιπόν μήπως ήταν ένα ποντίκι. Τι άλλο μπορεί να ήταν? Μήπως ήταν ένας καρχαρίας? Ή μήπως ήταν μια αράχνη? Οχ, τον καημένο, τον καημένο. Τι άλλο μπορεί να έχει τρομάξει το ζαχαροπλάστη? Ζωγραφίστε το εσείς να δούμε. Και τι άλλο μπορεί να συμβεί μετά? Ένα άλλο μοντέλο αυτού του ζωγράφου είναι αυτός ο παππούς που κρύβει το εγγονάκι του. Καλέ, λέτε μήπως είχανε και τότε lockdown? Ή μήπως δεν υπήρχανε κουρίς? Ή μήπως και δεν υπήρχανε λεφτά? Πώς το φαντάζεσαι αυτό το εγγονάκι κουρεμένο? Τι θα γινόταν αν ήταν σήμερα? Λέτε ο παππούς να έκανε τέτοια κουρέματα στο εγγονάκι του? Ζωγραφίστε κι εσείς μερικά καραντινοκουρέματα. Ένα άλλο μοντέλο του ζωγράφου, του Γίζη, του Νικόλα, ήταν αυτό το κοριτσάκι και τον πίνακα τον ονομάζει αποστήθηση. Δηλαδή είναι το κοριτσάκι, κρατάει το βιβλίο της και προσπαθεί να μάθει απ' έξω κάτι. Και εγώ λέω, τι θα γινόταν αν αυτό το κοριτσάκι ήταν στη σημερινή εποχή? Θα ήταν μπροστά σε μια οθόνη και θα έκανε zoom. Όπως καταλάβατε, σε αυτό το ζωγράφο άρεσαν οι οικογενειακές σκηνές με μαμάδες, γιαγιάδες, παππούδες και μωρά. Εδώ πέρα, τι παίζει το παιδάκι με τη μανούλα του? Πώς το λέμε αυτό? Εμείς το λέμε κουκού. Όμως αυτές οι σκηνές άρεσαν και σε έναν άλλο ζωγράφο που θα δούμε αμέσως μετά και έχει κάνει ένα άλλο κουκού ανάμεσα σε δύο αδερφάκια. Κοιτάξτε το γλυκό χρώμα που μπαίνει από το παράθυρο. Τι έχουν πετάξει κάτω τα παιδάκια? Αυτός ο ζωγράφος είναι ο Γεώργιος Ιακουβίδης. Δείτε τον εδώ σε μια φωτογραφία να ζωγραφίζει ένα πίνακα. Αριστερά είναι μια αυτοπροσωπογραφία που έκανε ο ίδιος. Και αυτός ο ζωγράφος ήταν
γεννημένος το 1800 και μάλιστα το 1853. Αυτός ήταν σε άλλο νησί. Ήταν στη Λέσβο γεννημένος. Μετά πήγε στη Σμύρνη και μετά έρθει και αυτό στην Αθήνα να σπουδάσει ζωγραφική. Ένα από τα μοντέλα του, Ιακωβίδη. Ένα βρωμόπεδο. Μα τι βρωμόπεδο ήταν αυτό, κοιτάξτε τι κάνει. Τραβάει το αυτί του παππού του. Έτσι τον λένε τον πίνακα, ο κακός εγγονός. Νομίζω πως είναι το ίδιο παιδάκι, έχει μεγαλώσει λίγο και τώρα τραβάει τα μαλλιά της αδερφής του. Καλά αυτό, μυαλό δεν έβαλε. Δεν ξέρω αργότερα βέβαια. Και εγώ σκέφτηκα τι θα γινόταν αν... Αυτή η σκηνή ήταν λίγο πιο σύγχρονη. Ψάξτε να βρείτε μέσα στον πίνακα ποιες είναι οι διαφορές από τον προηγούμενο. Για να δούμε, μπορείτε να τις παρατηρήσετε και πόσο γρήγορα. Άλλος ένας πίνακας ζωγραφισμένος από τον Ιακωβίδη είναι αυτός που ονομάζεται «Τα πρώτα βήματα». Το παιδάκι κάνει τα πρώτα του βήματα, το κρατάει η γιαγιά του και η μικρούλα αδερφή του είναι έτοιμη να το αρπάξει να μην πέσει. Έψαξα και βρήκα άλλη μια ζωγραφιά που λέγεται «Τα πρώτα βήματα» και είναι ενός άλλου ζωγράφου, ξένου, αλλά πολύ γνωστού. Του Van Gogh. Εδώ οι άνθρωποι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, όχι μέσα σε σπίτι. Τα χρώματα είναι τελείως διαφορετικά από πριν. Μπορείτε να σκεφτείτε και να πείτε ποια είναι τα διαφορετικά χρώματα που συναντάμε σε αυτόν τον πίνακα και στον προηγούμενο. Ποιες είναι οι διαφορές της μίας ζωγραφιάς από την άλλη. Ο Ιακωβίδης ζωγράφισε και αυτόν τον πίνακα. Δεν είναι γνωστός. Δεν μπορεί να μην τον έχετε ξαναδεί. Μία ολόκληρη ορχήστρα από παιδάκια με πολύ παράξενα όργανα. Όργανα που βρήκαν μέσα στα ντουλάπια του σπιτιού τους. Και τότε σκέφτηκα τι θα γινόταν αν... Ένας από τους μικρούς μουσικούς βρισκόταν σε μία άλλη ορχήστρα. Πού αλλού θα μπορούσε να παίζει ο μικρούλης? Και άλλος ένα πίνακας με όργανα και παιδάκια και γιαγιάδες είναι αυτός εδώ που τα παιδάκια την ξεκουφαίνουν την καημένη τη γιαγιά. Και τότε αναρωτήθηκα τι άλλο θα μπορούσε να την ξεκουφαίνει τη γιαγιά και την έβαλα σε μία ροκ συναυλία. Ποιος άλλος θα μπορούσε να την ξεκουφάνει την καημένη? Θα τελειώσουμε την παρουσίασή μας με έναν άλλο ζωγράφο, τον Νικηφόρο Λίτρα. Και αυτός γεννήθηκε στην Τίνου το 1832. Ήτανε πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Στην Αθήνα σπούδασε και αυτός, όπως και οι προηγούμενοι. Σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία είναι ο ίδιος, πολύ μεγάλος όμως τώρα πια, να κρατάει την παλέτα στο χέρι και να ζωγραφίζει. Και ξέρετε ποιον πίνακα, ποιον πολύ γνωστό πίνακα έχει κάνει αυτός ο ζωγράφος? Αυτόν, τα Κάλαντα, μια παρέα από παιδιά που λέει τα Κάλαντα. Όχι σαν τα άλλα που κρατάγανε κατσαρολικά και τα κοπανούσανε ή σαν τα άλλα που ξεκουφαίνανε τη γιαγιά τους, αυτά κρατάνε κανονικά όργανα και τραγουδάνε κανονικά και όμορφα. Αλλά τι θα γινόταν αν αυτή η παρέα βρισκόταν ξαφνικά στο τώρα? Οπ! Πού είναι, αναγνωρίζετε το μέρος? Και το θέμα είναι, από ό,τι βλέπω, βρέθηκαν και σε λάθος εποχή.
Πω, θα ζεσταίνονται με αυτά που φοράνε. Και τι θα λέει ο κόσμος? Α, εντάξει, βρέθηκαν σε μια κατάλληλη εποχή, αλλά πού βρίσκονται, σε ποια χώρα είναι? Τι είναι αυτά τα πράσινα ψηλά λεωφορεία? Ζωγράφισε κι εσύ μια παρέα με παιδιά να λέει τα κάλαντα. Μπορεί να σκέφτεσαι, μωρέ δεν μπορώ, πώς θα ζωγραφίσω εγώ παιδάκια να λένε τα κάλαντα? Ναι, μα κοίτα, έφτιαξε αυτήν εδώ τη ζωγραφιά τόσο απλή, για να δεις ότι δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Κάνε τα κεφαλάκια του στρογγυλά, βάλε ματάκια, βάλε στόματα ανοιχτά, βάλε διαφορετικά μαλλιά στον καθένα, σκουφάκια, βάλε ρούχα. Καλά, εγώ τα κάνω όλα πράσινα γιατί βαρέθηκα να τα βάψω. Εσύ ζωγράφισε τα διαφορετικά χρώματα το καθένα και έτοιμη παρεούλα σου. Και μετά, μα θέλεις, μπορεί να την κόψεις γύρω-γύρω και να την πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να πηγαίνει βόλτες. Βόλτες μέσα στο σπίτι. Και να λέει τα κάλαντα σε όλα τα δωμάτια. Μπορεί να λέει τα κάλαντα στο σκέλος, στη γάτα, στις κατσαρόλες, στα έπιπλα. Καλές γιορτές σας εύχομαι. Ζωγραφίστε, παίξτε και να είστε χαρούμενοι.